Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα που θα μας δώσει την ευκαιρία να διευκρινίσουμε τον όρο που χρησιμοποιούμε συχνά στα βίντεο που έχουν να κάνουμε τον αρκισισμό, που είναι ο όρος «Υπτάμενη πίθηκη». Στα αγγλικά «Flying monkeys». Μια φίλη έχει στείλει το ακόλουθο email με το ερώτημα «Είμαι η πτάμενη Ήδη για το έβαλε με θαυμαστικό. Αλλά εγώ το βάζω με ερώτημα γιατί διαβάζοντα το email τη, νομίζω πως δεν είναι η πτάμενη επιθυκίνα. Δεν είναι flying monkey. Χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Αν σα αρέσουν τα βίντεο μα που παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μα αν δεν έχετε ήδη κάνει. Πατήστε το κουμπάκι να σα έρχονται, το καμπανάκι να σα έρχονται ειδοποιήσει. Βάλτε και ένα like στο βίντεο αν σα άρεσε και μοιραστείτε το με τους φίλους σας τα κοινωνικά δίχτυα για να μεγαλώνει η ψυχοεκπαιδευτική μας παρέα. Λοιπόν, με το βίντεο podcast για τον αρκισισμό, ε, μέσα στη Μεγάλη εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, ανέβηκε εδώ στο κανάλι μας το βίντεο από το podcast για τον αρκισισμό. Και με βιωμένη πρόσφατη εμπειρία μέσα στο Πάσχα με την αδερφή μου, Ξεκαθάρισαν οι φίλοι πως όντως έχω υπάρξει χρόνια και χρόνια πτάμενη πυθικήνα για τόσους και τόσους νάρκησους. Θέλω να εξηγήσω πρωτού, συνεχίσω με το email στο οποίο οι φίλοι θεωρεί ότι είναι σίγουροι για τον εαυτό της ότι είναι υπτάμενη πυθικήνα, να εξηγήσω τι σημαίνει υπτάμενος πύθηκος. Flying Monkey είναι ένας όρος ο οποίος έχει υπάρξει από το βιβλίο και την ταινία με τίτλο «Μάγος του Οζ». Το παραμύθι του μάγου του Οζ, η κακιά μάγισσα της Δύσης, έστελνε τους υπτάμενους πυθίκους για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά της, για να εκτελέσουν τις εντολές της να βλάψουν τους άλλους. Από το παραμύθιο ο μάγος του Οζ, λοιπόν, έχει βγει όρος «Υπτάμενη πίθηκη» για να περιγράψει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στην αυλή του εκάστοτε ναρκισιστή και κάνουν τη βρώμικη δουλειά του. Είναι αυτό που θα λέγαμε οι υποστηριχτές του, η ομάδα του. Σκεφτείτε κάποιους περιώνυμους βρώμικους πολιτικούς οι οποίοι έχουν μια αυλή που τους περικυκλώνει και είναι η ίδια η αυλή πολύ πρόθυμη να λερώσει τα χέρια της προκειμένου να φέρει σπέρα στις εντολές του αρχηγού. Δεν είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα αυτή είναι η πτάμενη Πυθικήνα, επειδή ακριβώς η πτάμενη πύθικη είναι άνθρωποι χωρίς αυτεπίγνωση, άνθρωποι οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν το ρόλο που παίζουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίσης και ήδη ναρκισιστικά στοιχεία, και πολύ συχνά ένα υπτάμενο πίθηκο ενό ναρκισιστή μπορεί να είναι ο ίδιο ναρκιστή στο περιβάλλον του. Και επίση οι άνθρωποι που λειτουργούν ω υπτάμενε μαϊμούδε, ω υπτάμενοι πίθηκοι, ω flying monkeys ή υπτάμενε είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση αυτού. Αυτό ταιριάζει με το πρώτο που είπα, ότι δεν έχουν αυτεπίγνωση. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν πρόκειται ποτέ να καθίσουν να κάνουν αυτοκριτική ή να παρακολουθήσουν ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι όπως το δικό μας και να μπουν στη διαδικασία να γράψουν ένα email όπως αυτό που γράφει η κοπέλα. Μπορεί να παρακολουθήσουν τυχαία κάποιο βίντεο όπως το δικό μας, αλλά θα μπουν για να αφήσουν τοξικά σχόλια, όχι για να έχουν ένα δόκιμο προβληματισμό. Λέει φίλοι, ντράπηκα και ντρεπόμουν τόσε φορέ στη ζωή μου την ίδια στιγμή που το έκανα. Ε, το γεγονό ότι ντράπηκε και ντρεπόσουν, ότι είχε αυτεπίγνωση δείχνει ακριβώ ότι μάλλον δεν ήσουν υπτάμενη πυθικήνα παρά συνεξαρτώμενη. Το έζησα στο μεγαλείο του με τον άντρα που έζησα 20 χρόνια μαζί του και το ζω και με την αδερφή μου που τώρα το αντιλαμβάνομαι όλη μου τη ζωή. Ο άντρα που παντρεύτηκα θεωρήθηκε από το ψυχοθεραπευτή μου κακοήθη ναρκισσού. Στο podcast για τον αρκισισμό εξηγήσαμε τι σημαίνει κακοήθη ναρκισσού. Και δεν ήθελα και δεν θέλω ακόμα να το πιστέψω, όχι ότι τρέφω ψευδεσίσει, δεν αντέχω να το αποδεχτώ μάλλον. Παρόλο που έχω μετά από χρόνια χωρισμένη πλέον, όλα τα στοιχεία. Είναι δύσκολο να αποδεχθούμε ότι ο άνδρας μας, ο πατέρας μας, η αδερφή μας, ένας άνθρωπος που ζήσαμε μαζί του, ένας άνθρωπος τον οποίο πιστέψαμε μπορεί να είναι κακοήθης να γιατί άμα του συνειδητοποιήσουμε, τότε γκρεμίζονται διάφορα μυθεύματα που είχαμε χτίσει γύρω από τη ζωή μας. Δυστυχώς οι συνεξαρτώμενοι δυσκολευόμαστε πολύ να έχουμε τη δική μας αφήγηση ζωής το δικό μας life narrative. Ε, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ναρκισισμού είναι ότι οι άνθρωποι με ναρκισιστικές τάσεις νιώθουμε ότι αποκτούμε οντότητα όταν συνεπάρχουμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτούμε ότι ο πρώην άντρα μου ήταν κακοήθη ναρκιστή, ή η αδερφή μου είναι ναρκιστήρια, ή ο γονιό μου είναι ναρκιστή. Γιατί εκεί θα παραδεχθούμε ότι όλα όσα πιστεύαμε για τον εαυτό μας μέχρι σήμερα ήταν ψέματα. Όχι ότι δεν έχουμε αυτό, βεβαίω και έχουμε αυτό και μέσα από τη διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας προσπαθούμε να βρούμε τον αυθεντικό εαυτό μας και να σταθούμε στα πόδια μας. Όμως όταν έχει στηριχτεί για πολλά χρόνια, ίσως για όλη σου τη ζωή σε δεκιανίκια, φαντάζει πολύ φοβιστικό να σταθείς μόνος σου. Λέει η γυναίκα, ο γιο μου ενήλικο πλέον έχει πληρώσει αρκετά την κακοποίηση που έχω υποστεί και αυτό επίση από τον πρώην άντρα τη τον κακοήθη να αρκισιστεί όπω τον έχει περιγράψει ο ψυχοθεραπευτή τη. Η αδερφή μου τώρα πήρε τη σκητάλη τη κακοποίηση. Εγώ, η πτάμενη πυθικήνα, για να μην στενοχωρηθούν οι γονεί μα που οι δύο αδερφέ δεν είναι αγαπημένε. Τώρα τελευταία που δεν έκανα τα πάντα για να καλύψω τα προβλήματα μεταξύ μα, και άφησα τα πράγματα να γίνουν. Η προτροπή των γονιών μα ω τώρα ήταν να κάνω υποχωρήσει επειδή ήταν ιδιότροποι και εγώ για να μην στενοχωριούνται το έκανα. Συνεξαρτώμενοι ήσουν των γονέων σου, τη αδερφή σου, του πρώην άντρα σου, όχι η πτάμενη Στη ψυχοθεραπεία που έκανα και θεωρώ πω με έσωσε στην κυριολεξία, δυσκολευόμουν να δεχτώ πω η αδερφή μου ήταν παρτάκια και αδιάφορη για μένα εντελώ. Και τώρα ακόμα έχω άρνηση να το δεχτώ, Τρέφω αυταπάτες που βλέπω να σκάνε και πάλι ελπίζω να μην είναι έτσι. Γι' αυτό το λόγο θες να ονομάσεις τον εαυτό σου υπτάμενη πυθικίνα για να πάρεις και εσύ ένα κομμάτι από την ευθύνη. Οι συνεξαρτόμενοι έχουμε την τάση να αναλαμβάνουμε ευθύνη για πράγματα για τα οποία δεν φταίμε. Τώρα όμως και οι γονεί μου το είδαν και το είπαν. Άστιν, έτσι είναι, είναι η πρώτη φορά που δεν με παρότειρα να κάνω προσπάθειες και υποχωρήσεις. Κοίτα τη δουλειά σου, είπαν. Και εγώ Περίμενα τόσα χρόνια να, το, να, μου το πούν αυτοί, ενώ το ήξερα, το ζούσα και υπέφερα. Συνεξαρτόμενη είσαι, όχι υπτάμενη πυθική. Οι υπτάμενοι πυθικοί, οι flying monkeys, νιώθουν μια επιφανειακή χαρά, γιατί ξαναλέω έχουν εξαιρετικά παρόμοια χαρακτηριστικά με τον άρκισο και έχουν ένα κολαπτώμενο ναρκισισμό θα έλεγα, και νιώθουν μια επιφανειακή χαρά όταν ταλαιπωρούν τους άλλους. Δεν είναι σαν εσένα που ταλαιπωρήσουν. Άσε που βλέπω και μια κρυφή χαρά στην αδερφή μου όταν με κάνει να υποφέρω και με υποτιμάει ύπουλα ή, ή νιώθω το φθόνο και την κακία της. Αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι η αδιαφορία. Δεν μου είσαι χρήσιμη τώρα πια, δεν υπάρχεις. Αν χρειάζεσαι εσύ κάτι με δεν μπορώ. Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό ότι η Νάρκησοι πετάνε σα λεμονόκουπες του υπτάμενου πυθίκου του όταν δεν του χρειάζονται πλέον. Με τον ίδιο τρόπο όμω πετάνε και του συνεξαρτώμενου όταν σταματήσουν να είναι προσκολλημένοι πάνω του. Η αδερφή μου είναι τρία χρόνια μικρότερη μου, δεν έχει κάνει οικογένεια παιδιά, το παίζει άνετη και όλα τα χρόνια που ήμουν στο γάμο μου την είχαμε στο σπίτι μα όποτε ήθελε, αν ήθελε, όσο ήθελε. Το ίδιο δεν ίσχυσε ποτέ για μένα εκ μέρου τη. Εβεβαίω, οι τα θέλουν να δικά του, αλλά δεν θέλουν να δίνουν τίποτα. Και το πιο δύσκολο για μένα είναι που δεν θέλω να το αποδεχτώ πω είμαι η πτάμενη πυθικήνα και πω οι άνθρωποι που θεωρούσα οικογένεια ήταν τέτοιε προσωπικότητε. Συνεξαρτώμενη είσαι. Η μάνα μου έλεγε πάντα πω δεν την έκοβε, δεν ήξερε κτλ. Αυτή και επιτυχία έκανε και χρήματα. Και εγώ στήριζα και αυτήν και τον πρώην σύζυγο και τώρα βρίσκομαι πιο δυσκολεμένη από όλους αυτούς. Ευτυχώς η ψυχοθεραπεία με κράτησε σε ένα βαθμό και έχω και τη δουλειά μου και την κοινωνική μου ζωή και προσπαθώ να φτιάξω τη σχέση με το παιδί μου όσο καλύτερα. Αλλά ξαναλέω, το πιο δύσκολο είναι πως δεν θέλω να αποδεχτώ από ότι ανθρώπου ελκύομαι και περιτριγυρίζομαι. Επιμένω στο μαζί και στη συνεξάρτηση, παρόλο που το ξέρω και το βλέπω καθαρά. Λοιπόν, ξαναλέω. Η πτάμενη πίθηκη δεν έχουν αυτογνωσία, δεν έχουν αυτεπίγνωση, ταυτίζονται με τους ναρκισσούς και είναι ενοχλημένοι όταν πλέον δεν μπορούν να είναι χρήσιμοι στους ναρκισσούς. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι ενοχλημένοι γιατί καλείσαι να αναγνωρίσεις τη σκληρή πραγματικότητα ότι οι γονείς σου, οι αδερφοί σου, και ο πρώην άνδρα σου ήταν ένα και το αυτό. Και αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο που παντρεύτηκες έναν άνδρα που να προσωμιάζει στην οικογένεια από την οποία ήρθες. Το είπαμε πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι και θα το ξαναλέμε μέχρι να το εμπεδώσουμε. Ότι μέσα από την οικογένειά μας και τις σχέσεις μέσα στην οικογένειά μας μαθαίνουμε πώς να σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Και τα αδέρφια παίζουν σημαντικό ρόλο στο τι είδου δεσμό θα μάθουμε να δημιουργούμε με τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τη θεωρία του Μπόουλπη και την εξέλιξή της, για τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό που είναι ιδανικό και υγιές να έχουν όλα τα παιδιά μεγαλώνοντας. Ασφαλή συναισθηματικό δεσμό έχουν τα παιδιά όταν μεγαλώνουν σε μια οικογένεια που καλύπτονται οι συναισθηματικές τους ανάγκες, που υπάρχουν ως αυτόνομες προσωπικότητες, που οι γονεί τους και τα άλλα μέλη της οικογένειας τους σέβονται, τους αγαπούν πραγματικά, αυθεντικά και τους εκτιμούν. Είναι ξεκάθαρο από τα λίγα που γράφεις ότι τόσο οι γονεί σου, όσο και οι αδερφοί σου δεν νοιάζονται για σένα. Δεν μας λες πολλά πράγματα για τους γονείς σας, αλλά αφήνεις να εννοηθεί ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία σου έχεις καταλάβει ότι και οι γονείς σου έχουν αρκησιστικά στοιχεία. Θα έλεγα πως θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να ξεφύτρωνε ένα παιδί νάρκισος και ένα παιδί συνεξαρτόμενοι και οι γονείς να είναι και οι δύο ε, υγιείς προσωπικότητες. Ισορροπημένες προσωπικότητες. Από κάπου πήρε η αδερφή σου παράδειγμα. Στο κεφάλαιο που διαβάσαμε σήμερα στη συμμετοχή όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο της Δ. Ράμανη «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» αρχίσαμε να μιλάμε για το ψυχοβιολογικό μοντέλο και το πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κληρονομική προδιάθεση ως προς τα χαρακτηριστικά προσωπικότητα, στα traits που φέρει ένα παιδί όταν γεννηθεί. Πέραν τούτου όμως, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο παίζει και η διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή, αν γεννηθεί ένα παιδί σε μια οικογένεια το οποίο φέρει κάποια αναρκησιστικά χαρακτηριστικά, προδιάθεση για αναρκησισμό που έχει κληρονομήσει από τη θεία την τασούλα, που λέει ο λόγο, ή από την πρόγεια για την ε, μαρούλα. Εντάξει, μπορεί οι γονεί να μην είναι αναρκησι. Μπορεί οι γονεί να είναι ισορροπημένε και υγιεί προσωπικότητες αλλά να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο το οποίο να έχει έντονο ναρκισισμό, το οποίο θα φανεί αυτό ιδιαίτερο στην εφηβεία. Όλοι οι έφηβοι έχουν κάποια ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, όμω τα παιδιά τα οποία έχουν μια επιπλέον προδιάθεση παρουσιάζουν πολύ έντονο δικαιωματισμό και ναρκισιστικά στοιχεία. Από τη σχολική ηλικία, όχι μόνο στην εφηβεία. Αν οι γονεί είναι συνειδητοποιημένοι γονεί και αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουν στον κόσμο, θα εντοπίσουν τη διαφορετικότητα του παιδιού τους, θα εντοπίσουν ότι αυτό το παιδί από, το καιρό, από τον καιρό που ήταν μικρό έδειχνε μια έντονη δικαιωματικότητα, εναντιωματικότητα και είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν για την ανάπτυξη μιας ναρκιστικής προσωπικότητας και θα γονατίσουν πάνω σε αυτό το παιδί, με στόχο και σκοπό να το οριοθετήσουν και να του μάθουν συναισθηματική νοημοσύνη. Να διδάξουν σε αυτό το παιδί ανθρωπιστικές αξίες για το σεβασμό των άλλων ανθρώπων, για το ότι κανένας μας δεν είναι καλύτερος από τον άλλον, για το ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαιώματα, για το ότι πρέπει να μοιράζεται τα παιχνίδια του, για το ότι πρέπει να αφήνει προτεραιότητα και στους άλλους κλπ με τον ίδιο τρόπο, αν φέρουν στον κόσμο δύο γονεί που είναι ισορροπημένε και υγιεί προσωπικότητε, ένα παιδί το οποίο φέρει χαρακτηριστικά προσωπικότητα με τάση προ τη συνεξάρτηση, ένα παιδί το οποίο δεν διεκδικεί τα δικαιώματά του, ένα παιδί το οποίο δεν εκφράζεται, ένα παιδί το οποίο προσκολάται πάνω στου άλλου και μένει εκεί πέρα βουβό και άβουλο προκειμένου να νιώσει καλά, αν δουν τέτοια χαρακτηριστικά πάνω στο παιδί, το οποίο μπορεί να έχει πάρει πάλι από ένα θείο, μια θεία, μια προγιαγιά, ένα προπαπού, δεν ξέρω εγώ τι, που μπορεί να μην τα έχουν οι γονεί, ή οι γονείς μπορεί να είναι survivors, επιζώντε ναρκιστική κακοποίηση, να υπήρξαν συνεξαρτώμενοι στο παρελθόν και να έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό του, να έχουν κάνει ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση προκειμένου να εξηγιάνουν την προσωπικότητά του. Αν γεννήσουν ένα τέτοιο παιδί, πάλι θα γονατίσουν πάνω σε εκείνο το παιδί και θα προσπαθήσουν να το μάθουν να αγαπάει, να εκτιμάει και να σέβεται τον εαυτό του και να προστατεύει τον εαυτό του. Και στις δύο περιπτώσεις, και στις περιπτώσεις που έχουμε ένα παιδί με έντονα αναρκησιστικά στοιχεία, ανησυχητικά έντονα αναρκησιστικά στοιχεία και ένα παιδί με έντονα συνεξαρτητικά στοιχεία, ανησυχη, ανησυχητικά έντονα συνεξαρτητικά στοιχεία, οι γονείς πρέπει να πάρουν και τη βοήθεια παιδοψυχολόγου, να πάνε και οι ίδιοι στον παιδοψυχολόγο και να παίρνουν το παιδί τους στον παιδοψυχολόγο είτε σε προσωπικές συνεδρίες με τον παιδοψυχολόγο, είτε σε ομαδικές θεραπευτικέ συναντήσει με τον ψυχολόγο για να προλάβουν το κακό. Γνωρίζω ότι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, που κάνουμε μαζί και την Αριστοτρίτη κάθε Τρίτη και είναι και παιδοψυχολόγος μεταξύ άλλων, έχει στη Λευκοσία τέτοιες ομάδες συναισθηματογνωσίας. Τέτοιες ομάδες τις οποίες βοηθάει τα παιδιά να διαχειριστούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους από πολύ νωρίς, από τη σχολική ηλικία και να βοηθηθούν μέσα σε ένα περιβάλλον ομαδικό, όπου γίνεται και παιχνίδι και εικαστική θεραπεία κλπ., ούτω ώστε το κάθε παιδί να εξελίξει, να βοηθηθεί να εξελίξει τον εαυτό του ως μια πιο υγιής έκδοση του εαυτού του. Ε, θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Ξέρετε ότι εγώ έχω γεννήσει δύο παιδιά και έχω μεγαλώσει δύο παιδιά, όσοι είστε εδώ στο κανάλι αρκετό καιρό. Ήταν μία περίοδος στην προεφηβεία του γιού μου όπου παρατήρησα ότι δεν ήταν καθόλου απαιτητικό. Για παράδειγμα, ερχόντουσαν τα γενέθλιά του και μου έλεγε άμα θες μου κάνεις πάρτι, άμα δεν θες μου παίρνεις ένα δώρο. Ενώ η αδερφή του, η οποία είναι τρία χρόνια μικρότερη, η οποία έχει διαφορετικό στυλ προσωπικότητας και έχει κληρονομήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητα από τον Λάζαρο... η Κυριακή έλεγε: Εγώ θέλω πάρτι και θέλω να μου κάνει αυτό το πάρτι και θέλω να έρθει τόσο κόσμο. Επέμενε και γινόταν το δικό τη. Οπότε σε κάποια φάση το μιάνω και το λέω: Βρε, ξύπνα. Παρακολούθα την αδερφή σου, η οποία διεκδικεί αυτό που θέλει. Και επειδή το διεκδικεί, το πετυχαίνει. Εσύ, γιατί είχα, είχα συνειδητοποιήσει ότι με βόλευε τρόπον την εμένα το γεγονό ότι ο Λάζαρο δεν ήταν τόσο απαιτητικό, που ήταν πολύ πιο εύκολο να πω να του πάρω για παράδειγμα ένα PlayStation. Ξέρω εγώ, τότε έβγαινε το 1, το 2, το 3. Να του πάρω ένα PlayStation που θα μου κόστιζε το ίδιο με τη διοργάνωση ενό παιδικού πάρτι. Και να μην σκεφτώ, μα γιατί το παιδί τώρα μου λέει, μη μου κάνει πάρτι. Γιατί προφανώ μετά που το συζητήσαμε και όταν μεγάλο, μου έλεγε, σκεφτόμουν ότι είναι πολύ κουρασμένοι και δεν ήθελα να σε ταλαιπωρήσω. Όμω ήταν ο ρόλο μου εμένα ω μητέρα να ταλαιπωρηθώ ή τέλο πάντων να, να, να κάνω ένα παιδικό πάρτι στο παιδί μου όπω και όλα τα άλλα τα παιδιά είχαν παιδικά πάρτι, παρά να σκέφτεται. Και δεν ήταν και η υγεία, η γονιμοποίηση του παιδιού να σκέφτεται. Εγώ δεν θα ταλαιπωρήσω τη μάνα μου και θα, την, θα της βρω την εύκολη λύση. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθομαι και να του λέω: Δεν είναι καλό αυτό που κάνει. Πρέπει να μάθει να διεκδική. Δεν είσαι κατώτερο από του άλλου. Και το έλεγα, δεν τι κάνει η αδερφή σου, όχι για να το ότι η αδερφή σου είναι καλύτερη από σένα, αλλά η Κυριακή η... 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 δεν είχε αυτό το στοιχείο. Εκείνη την περίοδο δεν έβγαζε ένα στοιχείο δε, ο... που να είναι τέλος πάντων ε... Ε... να ξεχνά τα θέλω τη. Και είχα αυτή την έγνοια ότι εκείνο το παιδί μου σε εκείνη τη συγκεκριμένη αναπτυξιακή φάση δεν διεκδικούσε. Και σα έχω πει πολλέ φορέ ότι χάρηκα πάρα πολύ σε διάφορε φάσει όταν τα παιδιά μου ζήτησαν οι ίδιοι να κάνω ψυχοθεραπεία, όντε έφηβοι. Σε... Η Κυριακή και η πρώτη φορά που πήγε σε ψυχολόγο ήταν 10 ετών και το ζήτησε μόνη τη να πάει. Και θυμάμαι ότι είχα χαρεί πάρα πολύ. Είχε πάει σε μια συνάδελφο δύο-τρει φορέ το ότι είχε κάποια θέματα. Δεχόταν πουλίνγκ στο σχολείο και θέλει βοήθεια για το πώ να τον αντιμετωπίσει. Και ο Λάζαρο αργότερα, ήταν νομίζω 15 όταν έκανε ψυχοθεραπεία. Και μάλιστα ο Λέζαρο το λέει και πολύ συχνά ότι είναι με... το καλύτερο φροντιστήριο, λέει είναι η ψυχοθεραπεία, γιατί μαθαίνει πώ να είσαι καλά, πώ να έχει την ισορροπία σου, πώ να μην στενοχωριέσαι για βλακίε κλπ. Δεν σα λέω ότι εγώ είμαι η τελεία μαμά, είμαι μακράν τη τηλεότυπη, απέχω μακράν τη τηλεότυπη. Είπα όμω ένα παράδειγμα μέσα από το μεγάλο μα το δικό μου των παιδιών, που αντιλήφθηκα ότι είχα κάνει λάθος και είχα αφήσει ένα από τα δύο παιδιά, το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα διεκδικητικό, το είχα αφήσει να αδικείται και είπα πρέπει να είμαι ενεργός γονιός και με εναργές πνεύμα και εναργή οπτική, να βλέπω δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει και να βοηθήσω. Αν ένα παιδί χρειάζεται λίγο σπρόξιμο για να γίνει πιο διεκδικητικό να το βοηθήσω ή αν ένα παιδί χρειάζεται οριοθέτηση προκειμένου να μην είναι τέλο πάντων ένα παιδί το οποίο να καταβάλει τους άλλους να το κάνω. Δεν, δεν μου έτυχε καμιά φορά κάτι τέτοιο με τα δικά μου τα παιδιά να δω να στοιχεία. Δεν μου έτυχε μεγαλώνοντα τα. Προφανώ είχαν πολλά συνεξαρτητικά στοιχεία να πάρουν και από τον πατέρα του και από μένα και να είναι προ τα εκεί η κουβέντα μα. Δεν λέω ότι τα παιδιά μου είναι συνεξαρτούμενοι, απλώ λέω ότι κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητα κληρονομούνται. Ένα γονιό, άμα είναι συνειδητό γονιό και άμα γνιάζεται πώ να προστατεύσει τα παιδιά του και από την κληρονομικότητα ή και από τη βία που ίσω δέχονται τη ψυχική ή σωματική βία το ένα από το άλλο, τότε δεν θα επιτρέψει ο γονιός να μεγαλώσει το παιδί του μέσα σε συνθήκε κακοποίησης. Ούτω ώστε το παιδί του μετά να πάει να κάτσει με τον κακοήθιν να και να νιώθει ότι είναι εντάξει και να το ανέχεται. Και να το κακοποιεί η αδερφή τη και να το ανέχεται. Εντάξει. Φιλενάδα, συνεξαρτόμενης. Ξαναπάω πίσω στα δικά μας εμάς των συνεξαρτόμενων ότι χτίζουμε παραμυθένιους κόσμους ψεύτικους, αυταπατώμαστε, δεν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση, δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Μία αφήγηση της ζωής μας με κέντρο εμάς μας φαίνεται λίγη και χτίζουμε ψεύτικες αφήγησεις της ζωής μας με κέντρο τους δυνάστες μας. Και όταν οι δυνάστες μας αποκαλυφθούν, όταν ξεγυμνοθούν μπροστά στα μάτια μας, είναι πολύ φυσιολογικό να μην μας αρέσει αυτό. Είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθουμε ξεκρέμαστοι, είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει και ότι θέλουμε αμέτι μου να είμαστε συνεξαρτώμενοι σε έναν άρχισο. Ή ο να μην είναι τόσο άρκισος. Εσένα σε χάλασε τώρα που οι γονείς σου, σου είπαν Άστιν". Ω και αυτή νευρίασα μαζί τη και σου είπα στην και λες, τώρα ποιο. Και τώρα τι θα γένομεν, χωρί βαρβάρου. Οι άνθρωποι αυτοί σαν μια κάποια λύση. Αναφέρω το στίχο του Καβάφη, ο οποίο μιλάει για την αυτοκακοποίηση, το αυτοσαμποτάρισμα και την ανάγκη που έχουμε πολλοί από εμά να τιμωρούμε τον εαυτό μα. Για να νιώθουμε καλά γιατί έχουμε εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, είμαστε συνεξαρτόμενοι και δεν μπορούμε να χαρούμε μια ζωή που να είμαστε εμείς το κέντρο, το κέντρο της ζωής μας. Ο καθένας από μας ξεχωριστά. Ο δικός μας εαυτός να είναι το κέντρο. Φιλενάδα, θέλω να επιμένεις στη ψυχοθεραπεία σου. Είμαστε πολύ σε αυτό το δρόμο που βρίσκεις εσύ πάρα πολύ. Ξαναλέω ότι οι πτάμενοι πίθηκοι είναι άνθρωποι που δεν έχουν αυτεπίγνωση, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ήδη ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόκειται ούτε ψυχοθεραπεία να πάνε να κάνουν, ούτε να παρακολουθήσουν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και να προβληματιστούν για το αν είναι οι πτάμενοι πίθηκοι. Έχουν σωτηρία οι πτάμενοι πήθικοι. Εάν τα του στοιχεία είναι καλοήθη, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν πέντε βασικά, βασικοί τύποι ναρκισιστικής προσωπικότητας, ο ένας είναι ο κακοήθης ναρκισιστής, ο καλοήθης, ο μεγαλομανής, ο κρυφονάρκισος και ο κοινωτικός ναρκισιστής. Την απίθανη περίπτωση που ένας υπτάμενος πίθηκος έχει ναρκισιστικά στοιχεία καλοήθη, Δηλαδή έχει κακομάθει τρόπον την ή δεν έχει γνωρίσει κάτι καλύτερο. Μπορεί, ναι. Μπορεί παρακολουθώντας ένα τέτοιο βίντεο όπως αυτό. Μπορεί διαβάζοντας ένα βιβλίο ψυχοεκπαιδευτικό. Μπορεί ακούγοντας μια ομιλία, ένα podcast να συγκλονιστεί και να αναζητήσει θεραπεία για να βοηθηθεί. Ώστε να σταματήσει πλέον να είναι εμ, το εργαλείο με το οποίο ο κάθε ενάρκησος ταλαιπωρεί τους άλλους ανθρώπους. Ε, όμως, ξαναλέω, η φιλενάδα που έστειλε την επιστολή, η φίλη που έστειλε την επιστολή, φωνάζει από μακριά στην εξάρτηση και όχι να είναι η πτάμενη πυθικήνα, όπως το έχει πει. Τα φιλιά μου. Καλή δύναμη σε όλους.